Στις σχολές χορού τους αφήσαμε πέρσι τους επωνύμους του dancing, στις σχολές χορού τους βρήκαμε και φέτος. Η πρώτη μέρα του χρόνου με αθλητικά βρήκε την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Λίγο μετά τις 12 πήγε κανονικά για την πρόβα της. Πρόβα, τι νόμιζες ότι θα γλιτώναμε? Πρόβα και μάλιστα σήμερα είναι ο μαραθώνιος πρόβας. Πρέπει να είναι 6-7 ώρες πρέπει να κάνουμε σήμερα. Τη Βασιλόπιτα την έκοψα σπίτι μου μετά τις 12 χθες. Μετά κοιμήθηκα ωραία και καλά. Ό,τι σχέδια είχα για ξενύχτη και τα λοιπά, όσο περνούσε η ώρα, απλά κατέρεαν. Τι νομίζατε, έτσι εύκολα διατηρήσεις στην κορυφή της βαθμολογίας? Ένα κομμάτι Βασιλόπιτα άφησε τον παρτενέρ της να φάει και αυτό για το καλό. Στον πήρα χθες το βράδυ και του λέω: κοίτα, μη φας και μη πιεις πολύ. Δεν με νοιάζει το ρεβεγιόν. Να είσαι αύριο νυφάλιος για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόβα. Τον είχα λίγο άγχος. Είμαι λίγο τώρα το τέτοιο, το μαστίγιο. Πάμε. Εσείς ήσασταν στο τραπέζι μοναδική που λέτε παιδιά να πάμε για ύπνο? Ήμουνα αυτή που είχα λίγο μια βιασύνη. Έλα παιδιά να κόψουμε την πίτα, έλα παιδιά να σπάσουμε το ρόδι, έλα πάμε λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες, λίγο αυτό. Για αργεντίνικο τάγκο ετοιμάζεται η Ντορέτα αυτή την Κυριακή. Εύχομαι ως πρωτοχρονιάτικο δώρο να είναι μια πολύ καλή χορογραφία την Κυριακή. Με την τσίπλα στο μάτι πήγε για πρόβα και ο Ηλίας Βρετός. Δεν σταματάμε πρόβες ποτέ. Δεν σταματάμε πρόβες γιατί καταρχάς μας αρέσει και κατά δεύτερον έχουμε πεισμός, έχουμε πορωθεί, έχουμε βάλει στόχο και θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κάθε Κυριακή με την Κλωδιάνα. Τσάτσα θα χορέψουν οι άνδρες και αν κρίνουμε από την πρώτη μέρα του χρόνου, όλο το 13 θα χορεύουν. Το τσάτσα εντάξει είναι κάτι τελείως διαφορετικό, όπως κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα χορεύουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ακόμα είναι νωρίς γιατί είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να το βρούμε με την Κλωδιάνα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί κάθε εβδομάδα έτσι λέω, δεν θα βγει με τίποτα και στο τέλος βγαίνει. Την πρόβα της έκανε χθες η Βάσια Τρεφίλη αφού σήμερα γιορτάζει. Θα κάνουμε όμως την Τετάρτη πολλές ώρες και τις υπόλοιπες μέρες. Ο Νίκος Αναδιώτης κλείβεσε την παρτενέρ του στη σχολή χθες, κάνοντας περισσότερες ώρες πρόβα για να μπορέσει να φύγει σήμερα. Την Κυριακή θα φανεί για ποιον το 13, δεν θα μπει με το δεξί και θα αποχωρήσει από το σόου.